Καταρχήν, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια. Οι άνθρωποι έπαιξαν τρεις φορές τζόκερ και έπιασαν τον πρώτο αριθμό και τις τρεις φορές. Ούτε δικάζουμε κανέναν, ούτε καταδικάζουμε κανέναν. Η άποψή μου είναι εκπεφρασμένη. Για μένα, ανθρώπινο χέρι μπήκε και αφαίρεσε τις ζωές αυτών των παιδιών. Από εκεί και πέρα, από την αναμονή των ιατροδικαστικών εξετάσεων, θεωρώ ότι το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής κάνει καλή δουλειά και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα και θα έχουμε δράστη ή δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης για το θάνατο αυτών των μικρών παιδιών. Τώρα, τα επιστημονικά δεν μπορώ να τα αμφισβητήσω, δεν είμαι ειδικός. Τα αστυνομικά όμως είναι ανοιχτά. Και έτσι να κάνω και μια έκκληση εκεί στους παλιούς μου συναδέλφους. Ας πάνε να βρουν και εκείνο το γραφείο τελετών στην Πάτρα και να ρωτήσουν εκεί ποιος έφτιαξε εκείνο το παιδί και ποιος πήγε και ενημερώθηκε ότι είχε κατά πληροφορίες πάντα, με επιφύλαξη, κάποια σημάδια, κάποιους μόλοπες. Και ρωτήθηκε, το φτιάξατε? Λέει, το φτιάξαμε. Το φωτογραφίσανε? Αν αυτά αληθεύουν, είναι μια πληροφορία προς το ΙΔΕΖΗ να το ψάξουν. Αναφέρεστε στην Τζορτζίνα, κύριε Κατερινόπουλο, στο τελευταίο παιδί. Σε ένα από τα παιδιά. Α. Όχι πάντως σε αυτό που είχε εκδορές. Όχι στη Μαλένα, δηλαδή. Όχι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που ήρθαν σε μένα πρέπει να πήγαν και στο ανθρωποκτονιόν. Αν δεν πήγαν, ας πάει το ανθρωποκτονιόν σε αυτούς. Μισό λεπτό. Αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό. Είναι σοκαριστικό. Δεν ξέρω αν είναι σοκαριστικό ή όχι. Όχι, είναι σοκαριστικό. Γιατί δεν δεχόμαστε τίποτα 100%, αλλά δεν απορρίπτουμε και τίποτα. Όλα είναι υπό διερεύνηση. Ποιος, πότε, γιατί, τι διημήφθη και αν είναι έτσι. Μια πληροφορία είναι. Είναι μια πληροφορία. Είναι έτσι. Δεν είναι. Ποιος πήγε? Κάποιος πήγε. Λοιπόν, υπήρχαν σημάδια. Τα είδαν. Ξέρουμε ότι και ο Μάνος εδώ είναι. Οι μόλοπες σε έναν άνθρωπο εμφανίζονται μετά το θάνατο. Έτσι δεν είναι, και ο κύριος ιατροδικαστής απέναντι θα μας διαφωτίσει. Κύριε Λεόν, μετά το θάνατο εμφανίζονται οι μόλοπες? Εκχυμώσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν μετά το θάνατο. Ουσιαστικά, εάν υπήρχε οποιαδήποτε κάκωση, θα ήταν προφανώς εν ζωή ή πέριξ της στιγμής του θανάτου. Εκχυμώσεις στο πρόσωπο. Η πληροφορία λέει αυτό, για εκχυμώσεις στο πρόσωπο. Όχι. Οι εκχυμώσεις μπορούν να γίνουν μόνο από πλήξη ή συμπίεση της συγκεκριμένης περιοχής. Ουσιαστικά αυτό είναι η εκχύμωση, είναι η ρήξη των μικρών αγγείων από πλήξη, ξαναλέω, ή συμπίεση, και ουσιαστικά είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται εν ζωή. Επειδή πολλά λέγονται, καλό είναι να διερευνηθεί. Είναι μια πληροφορία, μπορεί να μην είναι έτσι. Έχει έρθει πάντως και εμένα αυτή η πληροφορία, αυτό σας ρωτάω. Θα μπορούσε να έχει γίνει στην προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν στη ζωή? Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό το ξέρουν οι γιατροί. Εάν μου επιτρέπετε, θα έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε και πού ακριβώς είναι οι συγκεκριμένες σωματικές βλάβες, οι εκχυμώσεις. Στο πρόσωπο. Χωρίς να θέλω να διακόψω, επιβεβαιώνοντας πλήρως αυτά τα οποία είπε ο κ. Κατερινόπουλος, υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία σε ό,τι αφορά ένα από τα παιδιά, δεν θέλω να πω σε ποιο παιδί, ότι έγιναν ειδικές ενέργειες πριν την ταφή προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένα σημάδια. Δηλαδή η ίδια πληροφορία έφτασε σε εσάς, ίδια και σε μένα. Ναι. Σε εμάς πάντως δεν έχει έρθει. Άρα κάποιος τη διακινεί την πληροφορία αυτή. Κύριε Κατερινόπουλε. Είναι θέμα λοιπόν των ανθρωποκτονιών να διερευνήσει και αυτό το θέμα. Ξέρει τα πάντα. Κύριε Κατερινόπουλε, είναι φοβερός και καλός. Θεωρείτε ότι αυτή η υπόθεση για το ανθρωποκτονιών είναι σημαντική υπόθεση? Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια σοβαρή είδηση που θα μας δώσει τώρα ο Πέτρος. Γιατί από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο Πέτρος, είναι μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή θέλουν οπωσδήποτε να βρεθεί η απάντηση για τους γονείς. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, υπό την έννοια ότι έχουμε κάνει και εμείς ως εκπομπή και εγώ προσωπικά συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν πολύ στενά την έρευνα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Κατερινόπουλε,
είναι ότι αυτή τη στιγμή και ανώτατα στελέχη της ελληνικής δικαιοσύνης, αναφέρομαι σε ανώτατα στελέχη της ελληνικής δικαιοσύνης, παρακολουθούν πολύ στενά όλες τις εξελίξεις, παρακολουθούν πολύ στενά όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και η εντολή η οποία έχει δοθεί είναι να διαλευκαθεί αυτή η υπόθεση πάση θυσία. Η εκτίμησή μου από την πρώτη στιγμή για μένα είναι ότι εδώ πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες. Δεν ξέρω ποιοι έκαναν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του συμπατριώτη μου και φίλου του Πάνου Σόμπουλου. Για μένα είναι το έγκλημα του αιώνα. Είναι θέμα τιμής πλέον για την ελληνική αστυνομία να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση. Όντως, ο κύριος Σόμπουλος είπε ότι αν... Ο δράστης ή οι δράστες, όποιοι και αν είναι αυτοί, από όπου και αν προέρχονται αυτοί, στη δικαιοσύνη. Δεν στοχοποιούμε κανέναν, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι δεν είναι έγκλημα. Προσωπικά δεν το εκτιμώ βαθύτατα ότι είναι έγκλημα. Δεν είναι οι συμπτώσεις αυτές. Άλλωστε και ο ειδικός επιστήμονας εδώ, ο γενετιστής, είπε κάποια πράγματα προηγουμένως. Δεν μπορεί. Ένας γι' αυτό είπα, αυτοί οι άνθρωποι τράβηξαν τζόκερ, παίξαν τρεις φορές τζόκερ και κέρδισαν τον πρώτο αριθμό και τις τρεις φορές. Να αναφέρω εδώ κάτι. Υπάρχει περίπτωση και μάλιστα πολύ μεγάλη πιθανότητα μια οικογένεια να έχει 3, 4 και 5 παιδιά με το ίδιο νόσημα. Αλλά εκεί θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα κλινικά συμπτώματα, πολύ ισχυρή κλινική εικόνα, για να είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση γενετικής αιτιολογίας. Φαίνεται ότι στην περίπτωση των παιδιών, τουλάχιστον πριν τους θανάτους, δεν είχαμε... Φαίνεται κάτι όχι, το αποδεικνύουν και τα στοιχεία αυτό που μέχρι τώρα και η οικογένεια έχει δώσει. Ακριβώς. Στο πρώτο παιδί, άλλωστε, αμφισβήτησε τα πρώτα 24 ώρα πώς έφυγε το παιδί. Και γι' αυτό, άλλωστε, έκαναν και μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Γι' αυτό πρέπει όλα τα στοιχεία μαζί να δείξουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία κλινικά που να αιτιολογούν μια γενετική αιτιολογία, ώστε να ψάξουμε γονιδιακά με τις καινούργιες εξετάσεις που μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα γονιδιά, όλο το γονιδίωμα, ώστε να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε αυτό το σενάριο και να στραφούν οι έρευνες πιο πιεστικά προς άλλες κατευθύνσεις.